Την 1η Απριλίου του 1955 αρχίζει στην Κύπρο αγώνας οργάνωσης ΕΟΚΑ εναντίον των Βρετανών που αρνούνται να επιτρέψουν την αυτοδιάθεση στην αποικία τους. Ηγέτες του αγώνα ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος που τίθεται επικεφαλής του πολιτικού αγώνα και ο στρατηγός Γρίβας που ανέλαβε επικεφαλής ΕΟΚΑ. Ο Γρίβας, αξιωματικός του ελληνικού στρατού, παίρνει όπλα και χρήματα από την επίσημη ελληνική κυβέρνηση. Το όνειρο των περισσότερων Κυπρίων και της ΕΟΚΑ είναι η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Οι Βρετανοί αποφασίζουν όταν βλέπουν ότι ο απελευθερωτικός αγώνας φουντώνει να εμπλέξουν την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους στο Κυπριακό. Όσο διαρκεί ο αγώνας της ΕΟΚΑ, οι Τουρκοκύπριοι συνεργάζονται με τους Βρετανούς. Ο Ραούφ Ντεκτάς, ένας νεαρός τότε δικηγόρος, ιδρύει μία από τις πρώτες εθνικιστικές τουρκοκυπριακές οργανώσεις. Το 1958 ξεσπάνε και τα πρώτα επεισόδια ανάμεσα στις δύο κοινότητες στη Λευκωσία. Αφορμή μια βόμβα που σκάει έξω από το γραφείο τύπου της τουρκικής κοινότητας στη Λευκωσία. Ο Ραούφ Ντεκτάς παραδέχεται σήμερα ότι ήταν μια τουρκοκυπριακή προβοκάτσια. Όταν αυτή η βόμβα εξεράγει στην είσοδο του τουρκικού γραφείου τύπου, η αυτόματη αντίδραση όλων ήταν ότι την έβαλαν οι Έλληνες και αμέσως όλοι έτρεξαν στην ελληνική συνοικία και την έκαψαν. Ήταν αδύνατο να τους σταματήσει κανείς. Μετά από πολλά χρόνια, σε μια κοινωνική εκδήλωση ήρθε ένας φίλος μου και μου είπε: «Εγώ το έκανα. Και μαζί αυτός ο δημοσιογράφος. Εμείς τη βάλαμε». Από την ώρα που οι Βρετανοί αποφάσισαν να βάλουν τους Τούρκους στο παιχνίδι, το όραμα της Ένωσης άρχισε να απομακρύνεται. Ο Μακάριος αποφασίζει να προτιμήσει την ίδρυση ανεξάρτητου κράτους αντί για την Ένωση. Οι Βρετανοί πιέζουν την Ελλάδα να δεχτεί την ίδρυση ενός κράτους με πρόεδρο Ελληνοκύπριο και αντιπρόεδρο Τουρκοκύπριο. Βέτο κάθε πλευρά σε θέματα ασφάλειας και το κυριότερο την παρουσία της Τουρκίας ως εγκύτριας δύναμης. Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής δέχεται στη Ζηρίχη αυτή τη συμφωνία, αλλά δυσκολεύεται να πείσει τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Πάω στη Μεγάλη Βρετανία και μου λέει: «Τα σκέφτηκα τα πράγματα τη νύχτα. Δεν μπορώ να υπογράψω αυτό το. Είναι αδύνατο», λέει, «πέστε το στον πρόεδρο, δεν μπορώ». Ο στρατηγός Γρίβας φεύγει από την Κύπρο και ο Μακάριος γίνεται ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα Χριστούγεννα του 1963 ξεσπούν σοβαρές ταραχές στην Κύπρο. Ο Μακάριος αποφασίζει να αλλάξει το σύστημα που προέβλεπε η Συμφωνία της Ζηρίχης και του Λονδίνου. Οι Τουρκοκύπριοι αποχωρούν από την κυβέρνηση. Ο Μακάριος μας δήλωσε πως δεν αναγνώριζε πια το Σύνταγμα και είπε: «Σας προσφέρω τα δικαιώματα μειονότητας. Εάν δεν τα δεχτείτε, μπορείτε να παραμείνετε στους θύλακες μέχρι να αποφασίσετε να φύγετε». Το καλοκαίρι του 1964 ξεσπάει μια ακόμα κρίση. Οι Τούρκοι βομβαρδίζουν την Κύπρο, απειλούν με επέμβαση και τους σταματούν οι Αμερικανοί με επιστολή του Πρόεδρου Τζόνσον. Ο Γρίβας επιστρέφει στην Κύπρο επικεφαλής μιας ισχυρής στρατιωτικής δύναμης από την Ελλάδα με εντολή του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου. Η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου άρχισε να στέλνει ισχυρές ομάδες στρατού στην Κύπρο. Μεταξύ αυτών και ο τότε μήναρχος Περικλής Οικονόμου που θυμάται μία από τις πρώτες του εμπειρίες στο νησί. Μια από τις φορές που πήγα στην Κύπρο για να συντονίσουμε τα σχέδια μεταξύ αεροπορίας και στρατού, έτυχε να είχαν σκοτωθεί δύο αξιωματικοί, ένας Ελληνοκύπριος και ένας Έλληνα αξιωματικός, που μπήκανε κατά λάθος στο φρούριο της αμοχώς του. Και εκείνη την Κυριακή ήταν η κηδεία τους. Πήγα κι εγώ όπως είχα υποχρέωση. Εκεί συνείδησα για πρώτη φορά τον ταγματάρχη τότε Ιωαννίδη, διευθυντή του Α2 της Ελληνικής Δυνάμεως Κύπρου, της ΕΛΔΙΚ, ο οποίος εξεφώνησε και τον επικίδιο. Ήταν τόσο έξαλλος, συναισθηματικά φορτισμένος. Έλεγε τόσο απίθανα πράγματα, εξετόξευε απειλές κατά παντός και ιδίως των Τουρκοκυπρίων, που αναγκάστηκα να ρωτήσω τον δίπλα μου αξιωματικών εάν αυτός ο άνθρωπος είναι καλά, εάν είναι ισορροπημένος. Και δυστυχώς η απάντηση μου που με δόθηκε ήταν: «Ναι, είναι και ισορροπημένος, αλλά και θερμός πατριώτης». Από εκείνες και όλες τις ώρες, ο Δημήτρης Ιωαννίδης δεν ήταν απλώς ο αρχηγός της ΕΣΑ, αλλά ο αξιωματικός που είχε συσπηρώσει γύρω του όλους τους μικρούς αξιωματικούς που δυσφορούσαν όλο και περισσότερο με τη συμπεριφορά του Γεώργη Παπαδόπουλου. Την ίδια χρονιά, το 1967, ο Ντεκτάς, που είχε απελαθεί από την Κύπρο, συλλαμβάνεται, καθώς επιχειρεί να γυρίσει μυστικά στην Κύπρο. Τον Νοέμβριο του 1967, η Κύπρος ξανάρχεται στο προσκήνιο. Ο στρατηγός Γρίβας, που έχει τώρα αναλάβει τη διοίκηση των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων, αποφασίζει να κάνει μια επιχείρηση στην περιοχή Κοφίνου.
Οι Τούρκοι βρίσκουν άλλη μια φορμή και απειλούν με απόβαση στην Κύπρο. Ο πρόεδρος Τζόνσον στέλνει αυτή τη φορά έναν άλλο μεσολαβητή στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Τουρκία, τον Cyrus Vance. Όχι μόνο για την απόβαση δυνάμεων στην Κύπρο, αλλά και για την αντίσταση από τις δυνάμεις του Γρίβα που είχαν έρθει από την Ελλάδα. Οι άνδρες που υπήρχαν και δεν προέβλεπε η Συμφωνία Ειρήνης ήταν γύρω στις 8 με 10 χιλιάδες. Ο Παπαδόπουλος υποχωρεί στις πιέσεις και δέχεται την απομάκρυνση μεραρχίας από την Κύπρο και την αποχώρηση του Γρίβα από το νησί. Οι νεαροί αξιωματικοί που πρόσκειται στον Ιωαννίδη γίνονται έξαλλοι. Στην περίοδο 1967-1973 η Αθήνα και η Λευκοσία εμπλέκονται σε μια ατέλειωτη κόντρα. Ο Μακάριος φοβάται ότι η Χούντα θα τον δολοφονούσε, γίνονται πολλές δολοφονικές απόπειρες εναντίον του, ενώ ο Παπαδόπουλος πιστεύει ότι ο Μακάριος εμποδίζει τη λύση του Κυπριακού. Το φθινόπωρο του 1973 ο Παπαδόπουλος αποφασίζει να κάνει πολιτικά ανοίγματα και διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μακεζίνη. Ο Ιαννίδης Πανίσχυρος ελέγχει πλήρως το καθεστώς και έχει τα δικά του σχέδια που καθυστερούν για λίγο λόγω της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Στις 25 Νοεμβρίου του 1973 τα τάγκς ξεχύνονται για άλλη μια φορά στο κέντρο της Αθήνας, αυτή τη φορά για λογαριασμό του Δημήτρη Ιωαννίδη. Ο νέος, αόρατος δικτάτορας, διορίζει αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων τον στρατηγό Γρηγόρη Μπονάνο και πρόεδρο της Δημοκρατίας τον στρατηγό Φέδων Αγκυζίκη. Ελληνικέ λαέ, υπήκον εις τας προσταγάς του καθήκοντος προς την πατρίδα και την φωνή της εθνικής μου συνειδήσεως, απεδέχθην εντολή των ενόπλων δυνάμεων του έθνους και ανέλαβον την Προεδρίαν της Δημοκρατίας. Μοναδικήν φιλοδοξία μου αποτελεί να συμβάλλω εις την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος και την εμπέδωση της γαλήνης και της ενότητος του ελληνικού λαού. Στις αρχές του 1974 η Κύπρος έχει μπει σε μια εμφύλια σύρεξη ανάμεσα στο στρατηγό Γρίβα που κρύβεται στη Λεμεσό και κατευθύνει την παράνομη οργάνωση ΟΚΑΒΙΤΑ και της Κυπριακής Κυβέρνησης. Ο απότακτος σταγματάρχης Καρούζος που διώχθηκε από τη Χούντα κατεβαίνει στην Κύπρο, νομίζοντας ότι θα βοηθήσει το Γρίβα στον αντιδικτατορικό του αγώνα. Εκεί όμως συνειδητοποιεί ότι ο στρατηγός Γρίβας έχει τυφλωθεί από το φανατισμό του. Ο Καρούζος δεν είναι ο μόνος που βλέπει τη θύελλα να έρχεται. Ο Άγγελος Βλάχος ήταν τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Και παρόλη την αντιπάθεια που έτρεφε προς τον Μακάριο από τα πρώτα χρόνια που είχε περάσει στην Κύπρο, είχε τώρα αλλάξει γνώμη. Ο Μακάριος στέλνει μια επιστολή στον πρόεδρο της Χούντας, Φέδων Αγκυζίκη, και του ζητά την απομάκρυση των Ελλήνων αξιωματικών της Εθνοφρουράς και τη μείωση της θητείας. Πριν τη στείλει, ενημερώνει τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον τέος βασιλέα Κωνσταντίνο. Ο Καραμαλής το συγχαίρει για το θάρρος του με το τηλεγράφημα που έστειλε. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Ιωαννίδης ενημερώνει τους στενούς του συνεργάτες για την απόφασή του να ανατρέψει το Μακάριο. Όλα τώρα είναι έτοιμα για το πραξικόπημα, το οποίο περιμένουν και οι Τούρκοι. Ο Μακάριος λαμβάνει πολλές προειδοποίησεις, τις οποίες αγνοεί. Στις 15 Ιουλίου, τα τάξη Εθνοφρουράς ξεκινούν για το Προεδρικό Μέγαρο. Σήμερα η Εθνική Φρουρά για να σταματήσει τον αδεσποκτόνων πόλεμο μεταξύ των Ελλήνων. Πάσα αντίσταση εις την ίσον έχει εκλείψει. Ο Μακάριος είναι νεκρός. Ο κύριος σκοπός της Εθνικής Φρουράς είναι η επιβολή της τάξεως. Το θέμα είναι εσωτερικό μεταξύ των Ελλήνων και μόνον. Και η Εθνική Φρουρά είναι την στιγμή αυτήν κυρία της καταστάσεως. Οι αξιωματικοί του Ιωαννίδη ψάχνουν να βρουν ένα πρόεδρο για να ορκίσουν και όταν δεν βρήκαν κανέναν, κατέληξαν στον Νίκο Σαμψόν. Οι ίδιοι ήξεραν ότι ήταν μια πολύ κακή επιλογή. Ο Μακάριος διεύχεσε στο Λονδίνο και από εκεί στη Νέα Υόρκη, όπου εκφώνησε μια ομιλία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, για την οποία πολλοί τον επέκριναν αργότερα. What has been happening in Cyprus since last Monday morning is a real tragedy. The military regime of Greece has callously violated the independence of Cyprus without trace of respect of the democratic rights of the Cypriot people, without trace of respect of the independence and sovereignty of the Republic of Cyprus. Ο Πρωθυπουργός Μπουλένε Τσεβίτ πηγαίνει στο Λονδίνο και ζητά τη Μεγάλη Βρετανία να δώσει τις βάσεις για να επέμβει ο τουρκικός στρατός. We haven't made a similar appeal to the third guarantor of power, the Greek government, because we regard, as so many people in the world do, the Greek government as the instigator of the intervention against the independent state of Cyprus. We hope that we will achieve
results in these talks with our friends and allies, the British, which will contribute to the establishment of peace and stability in Cyprus and for the world. Ο Κίσιγκερ στέλνει τον Υφυπουργό Εξωτερικών Τζο Σις στην Αθήνα και την Άγκυρα. Όλα δείχνουν ότι οι Τούρκοι ετοιμάζονται για την απόβαση. Μετά το πραξικόπημα, δηλαδή στις 16, 17, 18 κτλ., είχαμε σαφείς πληροφορίες ότι η τουρκική αεροπορία έπαιρνε διάταξη επιθετική, διάταξη μάχης επιθετική προς την Κύπρο και αμυντική προς την Ελλάδα. Και επανειλημμένως, εγώ προσωπικώς από το ΑΤΑ και το ΓΕΑ, πιέζαμε την τότε κυβέρνηση και το ΑΕΔ να πάρουμε και εμείς την αντίστοιχη διάταξη. Να μην ευνηδιαστούμε ή τουλάχιστον να δουλέψουμε αποτρεπτικά. Διότι φαινόταν ότι κάτι σημαντικό γίνεται, εκτός του γεγονότος ότι και οι πληροφορίες από τα Άδανα κάτω, η Σιρλίτ κτλ. Ήρχονται ότι και η μεραρχία, η αποβατική μεραρχία, ετοιμαζόταν και αυτή. Πυρετοδός για να εισβάλλει. Και η απάντηση ήταν κατηγορηματική. Να μην κινηθούμε καθόλου. Ακόμα και το BBC έδειχνε στις 19 Ιουλίου σε ένα ρεπορτάζ το τουρκικό στόλο να φεύγει για τη Μερσίνα. For days now, Turkey has been gathering her forces along the coastline opposite Cyprus. This fleet of assault ships is arriving at Mersin, one of three ports where troops from all over Turkey are concentrating. Here they form part of a large amphibious force poised 60 miles from the Cyprus coast. These assault ships are earmarked to take the elite spearhead force of 10,000 commandos that have been standing by for orders to invade. The fleet's movements were screened by an escort of warships out of sight over the horizon. And military and civilian police on shore tried to prevent any filming of the naval vessels. The whole concentration of forces, naval vessels from the Aegean, troops from bases in Anatolia, has gone smoothly and according to a pre-arranged scheme. The Turkish government has been working on plans for an invasion of Cyprus for the last 10 years. Many of her troops have already taken part in simulated invasion exercises, and it's a favorite theoretical problem for young officers at the Turkish Army Staff College. Turkish military experts say that they can be on the island in force within a matter of hours, and they can be in full control of Cyprus within 2 days. Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Διατάσσουν την αποστολή δυνάμεων, ο Ιωαννίδης ακυρώνει την εντολή. Στις 19 Ιουλίου, ο Σίσκο πηγαίνει στην Άγκυρα για μια τελευταία προσπάθεια να αποτρέψει τον πόλεμο. Μετά τα μεσάνυχτα, στη σύσκεψη που κάναμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, είπαμε πως είχαμε κάνει λάθος που ακούσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1964 και το 1967 και ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να επαναλάβουν το λάθος, εμείς δεν θα τους ακούσουμε. Φυσικά αυτή ήταν η πιο σημαντική απόφαση της ζωής μου ως πολιτικού, γιατί πιστεύω στην ειρήνη και πάντα συμπαθούσα τους Έλληνες, αλλά συνειδητοποιούσα πως αν δεν παρενέβαινε η Τουρκία, η αιματοχυσία στο νησί θα ήταν μεγαλύτερη και η Ελλάδα θα προσαρτούσε την Κύπρο. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Η ώρα είναι 6. Σήμερα είναι Σάββατο 20 Ιουλίου. Ο ήλιος ανατέλει στις 4:47 και δει στις 6:59. Η σελήνη είναι μια ημέρας. Η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη Ηλίου του Προφήτου. Οι Τούρκοι εστράφησαν εναντίον μας. Γι' αυτό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυβέρνηση κηρύσσουν γενική επιστράτευση. Πάντες οι στρατεύσιμοι να προσέλθουν και να καταταγούν εις τους χώρους κατατάξεως. Όλοι οι Έλληνες θα προασπίσουμε το πάτριον έδαφος μέχρι και της τελευταίας ρανίδος του αίματός μας. Έκτακτον πολεμικών ανακοινωθέν. Ανακοινούται ότι την πρωί αντισήμερον τουρκικά αεροσκάφη, άνευ προειδοποιήσεως,
Υπούλος και ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό Ραντάρ, εμπομπάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας, Αγίρτας, μικράν δύναμην αλεξιπτοδιστών. Και ελληνικέ κυπριακέ δυνάμεις αντιμετωπίζουν μεταγενεότητος και πρωτοφανούς ενθουσιασμού την απρόκλητον επίθεση του τουρκικού σοβινισμού. Τεσσερισήμιση ώρα που χάρασε τότε γιατί ήταν καλοκαίρι, βλέπουμε όλη την ιοπομπή στον κόλπο της Κυρίνιας και από μένα 500 μέτρα. Το πολύ. Και είχαν ένα θέαμα, μία επιθεώρηση ναυτικών δυνάμεων. Με ενημέρωση από το κέντρο επιχειρήσεων του ΑΤΑ ότι η αποβατική δύναμη προσεγγίζει στα χωρικά έδατα. Έκανε κάποιο ελιγμό η αποβατική δύναμη και τελικά φτάσαμε στις 5 και 4 με την τουρκική αεροπορία να επιτίθεται σε όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Κύπρου. Αμέσως δόθηκε εντολή προσωπικά από μένα τα αεροσκάφη του Καστελίου που θα επενέβαιναν στην Κύπρο να είναι έτοιμα για άμεσο απογείωση των 2 ή των 5 λεπτών, λέμε εμείς, ετοιμότητες 2 ή 5 λεπτών. Τώρα, από τις 5 και 30, 5 και 40 θα έλεγα που είμαστε έτοιμοι. Μέχρι τις 8.30 ώρα που περιμέναμε από στιγμή σε στιγμή να πάρουμε την εντολή να επέμβουν τα αεροπλάνα στην Κύπρο, να καταστρέψουν τον εχθρό, καμία απάντηση. Οι δικές μου οι επανελειμμένες ερωτήσεις είχαν ως αποτέλεσμα να αγριέψουν λίγο πολύ τα πράγματα στο Αιγείο Ενόπλων Δυνάμεων και να μου απαντήσουν ότι δεν πρέπει να πιέζω την κατάσταση, διότι η κυβέρνηση δεν σκέπτεται να φτάσει σε ελληνοτουρκικό πόλεμο. Ο Ιαννίδης καταλαμβάνει το πανικό και πηγαίνει στο Πεντάγωνο, όπου διεξάγεται πολεμικό συμβούλιο. Ο στρατηγός Χανιώτης ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή του σχεδίου ΚΑΠΑ για την προστασία της Κύπρου και έδινε εντολές. Ένα το μεγάλο μυστήριο του φακέλου της Κύπρου είναι το γιατί δόθηκε εντολή για αυτοσυγκράτηση σε ελληνικές δυνάμεις, αφότου είχε ξεκινήσει η εισβολή. Το σχέδιο ΚΑΠΑ προέβλεπε την αποστολή δύο υποβρυχίων στην Κύπρο, τα οποία θα χτυπούσαν την τουρκική αποβατική δύναμη. Ο αρχηγός ναυτικού Πέτρος Αραπάκης έδωσε πράγμα την εντολή πριν ακόμα την εισβολή. Η εντολή όμως ανακλήθηκε αργότερα. Στις 21 στις 10 περίπου το βράδυ, λάβαμε το σήμα το οποίο έλεγε «Επαναπλέψατε στην περιοχή της Ρόδου και αναφέρατε την παρούσα θέση σας». Τη στιγμή αυτή βρισκόμουν από τις ακτές της Κύπρου περίπου 85 ναυτικά μίλια. Επαναπλέοντας, καταρχάς δεν ξέραμε γιατί μας γυρίζανε και κάναμε πολλές εικασίες, διότι δεν είχαμε και πληροφορίες σχετικές που βρίσκεται όλη η κατάσταση. Η δεύτερη ενέργεια που προέβλεπε το σχέδιο ΚΑΠΑ ήταν η αποστολή αεροσκαφών F-84, τα οποία θα έπληταν την αποβατική δύναμη πριν ακόμα φτάσει στην Κύπρο. Για το σκοπό αυτό είχε εκπαιδευτεί μια ειδική μοίρα, η οποία εκπαιδευόταν ήδη από το 1968. Τα αεροπλάνα επρόκειτο να μείνουν για λίγα λεπτά πάνω από τον τουρκικό αποβατικό στόλο και κατόπιν να προσγειωθούν είτε στα αεροδρόμια της Κύπρου είτε σε κάποιο αεροδρόμιο στο Λίβανο. Τα πράγματα χάλασαν μόνο την τρίτη μέρα. Το πρωί άρχισε ανησυχία ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά στην Κύπρο. Βγαίνει εν συνεχεία το τρίτο κύμα που έρχεται με τα άρματα μάχης. Και αν τα άρματα μάχης βγουν στη στεριά, χάσαμε το πόλεμο. Τέλειωσε η Κύπρο. Τότε πήραμε γύρω στις 11 η ώρα την εντολή, 11 και 5, να απογειωθούν τα αεροσκάφη να πάνε στην Κύπρο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε μέχρι χειροκροτήματα. Ενθουσιασμός για τη βοήθεια που θα μπορούσαμε να δώσουμε στους Κύπριους αδελφούς. Επικρατούσε ως όλα τα κέντρα επιχειρήσεων και κάτω στη μονάδα. Έπεσε αυτή η περιβόητη φωτοβολίδα που ήταν και το έναυσμα για την απογείωση. Πραγματικά, ενώ είχαμε κάνει μεταξύ μας πάλι ένα γρήγορο briefing, μια ενημέρωση, μεταξύ μας μπήκε η πρώτη τετράδα στο διάδρομο. Το αποτέλεσμα όμως ήταν σε δύο λεπτά να ανακληθεί. Και τότε επενέβη προσωπικά και είπα, εγώ δεν ανακαλώ τα αεροσκάφη.
να ενημερώσετε τον αρχιστράτηγο, τον αρχηγό ενόπλων δυνάμεων, ότι αν ανακληθούν τώρα αεροσκάφη, χρειάζεται τουλάχιστον 45 λεπτά για να επαναξιοπλιστούν και να πάνε στη θέση τους. Επομένως, δεν θα είμαστε εγκαίρως στη θέση μας να χτυπήσουμε τον εχθρό. Θα χάσουμε τη μάχη, θα χάσουμε τον πόλεμο. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Και η απάντηση σε 30 δευτερόλεπτα ήρθε ότι ενημερώθηκε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και διατάσσει να εκτελέσει την εντολή να αναστείλεις την απογείωση των αεροσκαφών. Αυτό και έκανα. Μετά από μια μισή ώρα, περίπου στις 12:30, ξανά αυτή η εντολή. Και ξανά. Σε 2 λεπτά πάλι η ανάκληση των αεροσκαφών. Και οι Τούρκοι βγήκαν στην ακτή με τα άρματα και σε 2 ώρα είχαν καταλάβει την Κυρίνια.